Μετά από δύο χρόνια που πέρασαν από την φωνική πλημμύρα του Αυγούστου του 2020, η Περιφερειακή Αρχή ολοκλήρωσε και παρέδωσε στην κυκλοφορία το πρώτο τμήμα του μεγάλου έργου αποκατάσταση του υπαρχιακού παραποτάμιου οδικού άξονα Βασιλικό Αφράτη-Πισώνα. Επίση, εκτελέστηκαν έργα αντιστήριξη του ποταμού Λίλαντα, ενώ συνεχίζεται η αποκατάσταση ζημιών του δρόμου από Αφράτη προ Πισώνα. Ε, τι πληγέ πολλέ που άνοιξαν από τι ε, φυσικέ καταστροφέ, αλλά και καταστροφέ των περασμένων δύο-τριών ετών, έχουμε ξεδιπλώσει σημαντικά έργα, τα οποία εξασφαλίσαμε μέσα από τη συνεργασία μας με το Υπουργείο Ανάπτυξης και την κυβέρνηση, η οποία έσκυψε πάνω από τα προβλήματα και απλόχερα εξασφάλισε μεγάλες σηματοδοτήσεις, οι οποίες ξεπερνάνε αυτή τη στιγμή τα 116 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογιστικά. Ακολουθούμε με τις μεγάλες εργολαβίες τα, 15, τα 18 υποέργα που αφορούν ε, τις, ε, τα προβλήματα που προκάλεσε η μεγάλη πλημμύρα του καλοκαιριού του 2020, ε, της θάλιας, την πλημμύρα της Στάλιας. Εκεί λοιπόν ε, έχουμε τα έργα που γίνονται στα, στα μεγάλα μας ποτάμια και τα ε, έργα ε, προστασίας και αναβάθμισης του, του οδικού μας ε, δικτύου στο Λίλαντα, στο Μεσάπιο και σε πολλά ακόμα σημεία. Ο αρχικό σχεδιασμός μας για την προσωρινή διακοπή των εργασιών στο τμήμα Στόμιο Πλατάνα, ένα έργο σε μια ενεργή γεωλογικά περιοχή με βαρύ ιστορικό επικινδυνότητας, ανατρέπεται και έτσι συνεχίζονται τα έργα που ξεκίνησαν από τις αρχές του 2022, με στόχο την παράδοση στην κυκλοφορία του δρόμου για το σύνολο της επόμενης καλοκαιρινής περίοδου το 2023. Έχουμε σε εξέλιξη το μεγάλο έργο στήριξης και προστασίας των 2 χιλιόμετρων στο Μιοπλατάνα, Ένα εργοτάξιο που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει διακόψει την κυκλοφορία στην περιοχή προκαλώντας σημαντικά προβλήματα, αλλά στοχεύοντας το επόμενο καλοκαίρι να έχει ολοκληρώσει ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των εργασιών και να δώσει την συγκυκλοφορία του συγκεκριμένου τμήμα. Στη Βόρεια Εύβοια ξεκινούν τα δύο πρώτα έργα συνολικού προπολογισμού 9.400.000 ευρώ και είναι για ανακατασκευή τη γέφυρα μονοκαριά και η αποκατάσταση και η βελτίωση τη εθνική οδού Χαλκίδα στη Στιαία σε και αρκετών επαρχιακών οδών. Το δεύτερο είναι η αποκατάσταση του οδικού ηλεκτροφωτισμού επί του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου των Δήμων Μαντουδίου Λίμνη, Αγία Άννα και Ιστιαία Σεδιψού.